Μίλησαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μου και του Δημότη. Έτσι. Θεωρώ ότι θα το πετύχουμε, θα έχουμε καλές συνεργασίες και θα πάμε την περιοχή μας λίγο πιο μπροστά. Αυτό νομίζω είναι το στοίχημα για όλους, γιατί και οι πολίτες αυτό διεκδικούν και σας επέλεξαν σε αυτές τις θέσεις να εργαστείτε για το καλό του Δήμου. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως αυτά να τα λέμε στην πορεία. Πάμε να δούμε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου. Τι ακριβώς είναι αυτό, τι καλείται να κάνει κάποιος που θα τελειώσει ένα ΙΕΚ με αυτήν την ειδικότητα? Ξεκινώντας, Ειρήνη, θα πρέπει καταρχήν να πω, θα ξεκινήσω έτσι με τα συγχαρητήριά μου προς τον κύριο Πιτικάκη, τον διευθυντή του ΙΕΚ της Ιεράπετρας. Είναι η δεύτερη φορά που το προσπαθούμε. Πριν 2 χρόνια είχαμε κάνει ξανά προσπάθειες και μαζί για να διεκδικήσουμε τη σχολή, το ΙΕΚ της Ιεράπετρας, την ειδικότητα πλήρωμα ασθενοφόρου, παύλα διασώστης. Δεν τα καταφέραμε τότε. Άνοιξε μόνο στη Σιτία το τμήμα. Το τμήμα σχεδόν τελειώνει τώρα της Σιτίας. Τα παιδιά που μπήκαν τότε είναι 4 εξάμηνα και 1 εξάμηνο πρακτική εξάσκηση. Είναι 2,5 χρόνια περίπου. Έχει αναβαθμιστεί δηλαδή το ΙΕΚ και όλα τα ΙΕΚ. Δεν τα καταφέραμε τότε. Τώρα ήρθε να ξαναπροσπαθήσει ο κύριος Πιτικάκης από πέρσι. Δεν τα έβαλε κάτω, το προσπάθησε. Ναι, δεν τα έβαλε κάτω πράγματι. Έδωσε τα δεδομένα, τις προϋποθέσεις που έχουμε και με τους γιατρούς που έχουμε, τους καταρτισμένους στην Ιεράπετρα, και εννοώ εξτρά είναι η επιστημονική κατάρτιση, γιατί πέρα από την ιατρική τους ικανότητα ή πέρα από τους διασώστες που είμαστε εμείς και τα λοιπά ή κάποιοι νοσηλευτές, το ΙΕΚ δίνει την ειδικότητα του εκπαιδευτή επιπλέον με 1 χρόνο, και έχουμε γιατρούς στο νοσοκομείο και τον κύριο Μίμηνα και τον κύριο Παπαδοπούλη και άλλους γιατρούς που έχουν πάρει και αυτή την ειδικότητα. Και εμείς σαν διασώστες, 3 άτομα από την Ιεράπετρα, έχουμε πάρει αυτή την ειδικότητα, οπότε μπορεί να... Υπάρχει ένα επιτελείο που θα μπορέσει να συνεργαστεί με το ΙΕΚ. Να συνεργαστεί με το ΙΕΚ της Ιεράπετρας και να διδάξουμε και να γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Φυσικά εμείς σαν τομέα Ιεράπετρας... Αυτό είναι σημαντικό, να υπάρχουν και οι καθηγητές, οι καταρτισμένοι που έχουν τις γνώσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία προκειμένου να διδάξουν κιόλας, έτσι να μην ψάχνουμε δεξιά και αριστερά και αν θα έρθουν, αν δεν θα έρθουν κτλ. Έτσι ακριβώς. Θεωρώ ότι έχει γίνει. Υπάρχει έτοιμο υλικό, μια μαγιά. Από τον κύριο Βιτικάκη, πραγματικά μια πολύ καλή δουλειά, και ο φάκελος θεωρώ ότι γι' αυτό πέρασε κιόλας. Γιατί ήταν πληρέστατος ότι είχε το προσωπικό που θα διδάξει, το ιατρικό προσωπικό, τους υπόλοιπους καθηγητές, το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχει τη δικιά μας διαβεβαίωση σαν τομέα ΕΚΑΒ Ιεράπετρα, αυτό θα στηρίξουμε από την πρώτη στιγμή τη σχολή, γιατί έχει 3ωρη παρουσία αναβδομάδα το προσωπικό που θα είναι, δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι, οι μελλοντικοί διασώστες. Έχει 3 ώρες εμφάνιση στο ΕΚΑΒ τη βδομάδα, και το 5ο εξάμηνο φυσικά είναι όλο στα ασθενοφόρα. Άρα λοιπόν και κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, κατά τη διάρκεια των 2 ετών αυτών, θα έρχονται εκεί να βλέπουν επιτόπου πώς γίνεται. Υπάρχουν εργαστήρια που θα γίνονται στα ΙΕΚ, αλλά υπάρχουν και επιτόπια εργαστήρια, δηλαδή στο ΕΚΑΒ για τα ασθενοφόρα, για τα μηχανήματα των ασθενοφόρων, για τον εξοπλισμό, για τα φορεία, για τα νέα δεδομένα που υπάρχουν κάθε φορά. Όλα αυτά έχουμε τη δυνατότητα και το κέφι και την όρεξη και τη διάθεση να τα στηρίξουμε. Και έχουμε και τα μηχανήματα, εξοπλισμένο ασθενοφόρο που θα μπορέσουν πάνω σε αυτό να εκπαιδευτούν οι μαθητές, οι εκπαιδευόμενοι. Ειρήνη, γνωρίζω ότι έχουμε από τα καλύτερα ασθενοφόρα αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Εξάλλου όλα τα ασθενοφόρα της Κρήτης τώρα είναι πάρα πολύ καλά. Αλλά εμείς ένα παραπάνω, και με τη δωρεά τώρα του περσύγχρονου monitor που μας έκανε ο Σύλλογος Φύλων Νοσοκομείου, είναι όλα μας ασθενοφόρα εξοπλισμένα με monitor, με αναπνευστήρες, με ειδικά μηχανήματα εντελώς τελευταίας τεχνολογίας. Θεωρώ, τουλάχιστον από οχήματα, ότι είμαστε σε άριστη κατάσταση σαν τομέας Ιεράπετρας. Έχουμε 3 οχήματα, πάρα πολύ καλά. Από προσωπικό πάμε καλά, αλλά είπαμε, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό και ζητήσαμε την ειδικότητα αυτή, γι' αυτό διεκδικήσαμε, την κερδίσαμε. Ζητάμε όμως τώρα από τον κόσμο, από τα παιδιά, να στηρίξουν την ειδικότητα αυτή, να δείξουν ενδιαφέρον για την ειδικότητα αυτή, ώστε να ξεκινήσει το τμήμα.
Παλαιότερα, για να σας διακόπτω, αλλά παλαιότερα για να γίνει κάποιος διασώστης και να αποτελεί το πλήρωμα του ΚΑΠ, τι θα έπρεπε να τελειώσει? Υπήρχαν σχολές στην Κρήτη αντίστοιχες? Δέστε, παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, μέχρι το 93 αν δεν κάνω λάθος, τίποτα απολύτως. Έτσι όπως γινόταν και οι προσλήψεις τότε στα νοσοκομεία, σε προσωπικό έως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή με ένα απολυτήριο λυκείου στην καλύτερη περίπτωση έμπαινες και στο ΕΚΑΒ. Από το 98 και μετά ξεκινήσαν οι σχολές οι ΕΚΕΚΑΒ, οπότε από το 2000 και μετά που βγαίναν οι πρώτοι διασώστες της σχολής του ΙΕΚ, δεν πήρε ξανά το ΕΚΑΒ ανειδίκευτος. Πρέπει να έχει στοιχείο η ΕΚΕΚΑΒ και πιστοποίηση. Και πιστοποίηση. Και πιστοποίηση, η οποία είναι διεθνή. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει σε όλο τον προνοσοκομιακά παραμέτρηξη, σε όλη την Ευρώπη τέλος πάντων. Δεν είναι μόνο ελληνική κατάρτιση, δεν είναι ελληνική πιστοποίηση, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλη την Ευρώπη κοινή. Και δεν εννοούμε βέβαια για οδηγούς του ασθενοφόρου. Μιλάμε. Όχι, είναι μια παρεξηγημένη ειδικότητα. Γι' αυτό σας το λέω. Ο οδηγός ήταν παλαιότερα, τώρα πια είπαμε από το 2000 και μετά ήθελε ηλικιακή μόρφωση. Τώρα απαιτείται και για το ΙΕΚ, αυτό μιλάμε, απολυτήριο λυκείου, οποιοδήποτε λυκείου, γενικό, τεχνικό, ΤΕΕ, σχολές ισότιμες λυκείου κτλ. Από εκεί και μετά, το λύκειο και μετά, είναι μια μόρφωση 2,5 ετών επιπλέον, εξειδικευμένη μόρφωση, δηλαδή ασχολείται, εκεί ήθελα να σταματήσω λίγο, γιατί τα μαθήματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και το βλέπουμε στην Ιερά Πέτρα Ειρήνη από το πόσοι εθελοντές υπάρχουν στα δύο εθελοντικά σώματα που υπάρχουν, στον Ερυθρό Σταυρό και στην ΕΔΙΚ. Ο κόσμος έχει όρεξη να μάθει, έχει διάθεση να μάθει, έχει ενδιαφέρον να μάθει ώστε να είναι χρήσιμος και ωφέλιμος σε κάποια δύσκολη στιγμή που θα τύχει είτε στην οικογένειά του είτε οπουδήποτε, να είναι χρήσιμος. Αυτά και πολύ πολύ περισσότερα θα μάθουν στη σχολή του ΙΕΚΑΚΑΒ. Δηλαδή, το πρόγραμμα μάθουν σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν, έχετε εικόνα ποια θα είναι? Έχω εικόνα, γιατί εγώ εκτός από νοσηλευτική που έχω τελειώσει και το ΙΕΚ του ΙΚΑΒ αναγκαστικά για να κάνω τη μετάταξη μετά τα 8 χρόνια που ήμουν νοσηλευτής, επειδή μου άρεσε καλύτερα το επίδον, τέλειωσα το ΙΕΚ του ΙΚΑΒ. Έχω τελειώσει το ίδιο δηλαδή. Και βέβαια έχω εικόνα, έχει τα ιατρικά μαθήματα από ανατομία, φυσιολογία, παθολογία, χειρουργική, ορθοπαιδική, τα πάντα. Νοσηλευτικά μαθήματα, παρεμβάσεις νοσηλευτικές, τεχνικές νοσηλευτικές, από καθετηριασμούς κύστεως ας πούμε μέχρι ενδοφλέβια, έγχυση, όλα αυτά. Και επίσης έχει αρκετά μαθήματα επίγουσας προνοσοκομιακής αντιμετώπισης. Εκεί εξειδικευόμαστε κιόλας στα δύο τελευταία εξάμηνα στην επίγουσα προνοσοκομιακή αντιμετώπιση. Τι θα κάνεις δηλαδή σε ένα συμβάν όταν είσαι μόνος σου στον δρόμο, όταν είσαι μόνος σου με άλλο ένα, με τον συνάδελφο. Έτσι, όχι σε ένα οργανωμένο υγειονομικό σχηματισμό του νοσοκομείου, απλά όταν πας να παραλάβεις ένα περιστατικό και είσαστε δύο άνθρωποι. Γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ εξειδικευμένη η ειδικότητα, είναι πολύ όμορφη. Πραγματικά έχει πολύ αδρεναλίνη, πολύ ενθουσιασμό, έχει επικινδυνότητα, έχει κόπωση, έχει άγχος, έχει στρες, μην το κρύβουμε. Τα λέτε εσείς, ήθελα να το σχολιάσω εγώ, ότι δεν είναι και πολύ εύκολο, χρειάζεται και ψυχική δύναμη. Πολλές φορές έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε δύσκολα περιστατικά. Ωστόσο όμως, όπως λέτε, υπάρχουν πολλοί εθελοντές και στην Ιερά Πέτρα που θέλουν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο, και πόσο μάλλον να μπορέσεις να αποκτήσεις εξειδικευμένες αυτές γνώσεις εδώ στον τόπο σου και να μπορέσεις να αποκτήσεις και ένα πτυχίο που θα σε βοηθήσει περαιτέρω. Είναι λίγο δύσκολο το επάγγελμα, αλλά ό,τι είναι δύσκολο, ό,τι είναι extreme, ό,τι είναι λίγο επικίνδυνο τέλος πάντων, είναι και όμορφο. Πολύ. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ειδικότητα. Προτρέπω τους νέους, τα παιδιά, άντρες και γυναίκες, να πλησιάσουν την ειδικότητα αυτή, να κάνουν την εγγραφή τους. Εξάλλου από χθες, από ό,τι μίλησα και πριν λίγο με τον κύριο Πιτικάκη, έχουν εγγραφεί 16 άτομα. Στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Στη συγκεκριμένη ειδικότητα. Υπάρχει δυνατότητα άλλων τόσων περίπου. Άρα ο κόσμος το μαθαίνει σιγά σιγά λοιπόν, έρχεται και δίνει και ενδιαφέρον. Ναι.
Ναι. Έτσι, δηλαδή σε λίγες μέρες ίσως να μην υπάρχει δυνατότητα να έχουν κλείσει όλες οι θέσεις. Γι' αυτό λέω όποιος θέλει και το θέλει πραγματικά, καλό είναι να πάει στο ΙΕΚ και να κάνει την εγγραφή του. Πρέπει να έχει απολυτήριο λυκείου, είπαμε. Η φοιτηση είναι δωρεάν, δύο χρόνια και... Είναι εντελώς δωρεάν, είναι πέντε εξάμηνα. Πέντε εξάμηνα, να το επαναλάβουμε και είναι μια καλή εναλλακτική λύση. Πάρα πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση ακόμα ή τουλάχιστον είναι από τα επαγγέλματα που έχει επαγγελματική αποκατάσταση ακόμα, με δεδομένο ότι τέσσερις σπουδαστές που έχουμε εμείς από Σιτία και κάνουν εδώ την πρακτική τους και τώρα που μιλάμε κάνουν οι δυο και θα ακολουθήσουν οι άλλοι δυο. Μόλις τελειώσουν από εδώ, σε 10 μέρες τα δύο παιδιά που κάνουν εδώ την πρακτική τους, τους έχουν προσλάβει ιατρικά κέντρα. Ήδη έχουν. Είναι ένα ζητούμενο, κύριε Αγγελάκη, σήμερα, έτσι που βγαίνουν και τα αποτελέσματα, που βγήκαν μάλλον και τα αποτελέσματα των πανελλαδικών. Είναι μια εναλλακτική πρόταση τα ΙΕΚ και όταν υπάρχουν και ειδικότητες που υπάρχει η αποκατάσταση επαγγελματική, γιατί είναι ζητούμενο για τα παιδιά να ξέρουν ότι ναι, θα βρω δουλειά. Βέβαια. Και είναι μια καλή... συγχρόνως και νοσηλευτικές γνώσεις, οπότε και για νοσηλευτές, ελλείψη νοσηλευτών έχουν προτάσεις από ιατρικά κέντρα. Θεωρώ ότι είναι μια καλή ειδικότητα και που έχει ακόμα επαγγελματική αποκατάσταση σχετικά άμεση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Η ανταπόκριση ήδη υπάρχει, λοιπόν. Οι ενδιαφερόμενοι έχετε έρθει σε επαφές με εθελοντικές ομάδες να τους ενημερώσετε για τη λειτουργία του τμήματος? Ναι, το γνωρίζουν οι εθελοντικές ομάδες, το γνωρίζουν πολύ καλά. Κάποιοι από αυτούς είναι και οι άνθρωποι που έχουν κάνει τα χαρτιά τους ήδη. Είναι τα μαθήματα απογευματινές ώρες, οπότε αν εργάζονται το πρωί, διευκολύνονται. Μίλησα με τον κύριο Πιτικάκη, είναι ευέλικτος έτσι κι αλλιώς. Και το πρόγραμμα το ίδιο, αλλά και ο κύριος Πιτικάκης, ας πούμε, σε κάποιες ιδιαιτερότητες των ανθρώπων που γιατί συγχρόνως είναι, εργάζονται και όλα και όλα αυτά, οπότε θα υπάρχει κατανόηση. Μια ευελιξία και μια κατανόηση στο θέμα του προγράμματος. Ευχόμαστε να υπάρχει μια πολύ καλή ειδικότητα, με δεδομένο ότι έχουν σκύψει πάνω από το θέμα της ειδικότητας του διασώστη τα τελευταία χρόνια. Και η κεντρική πολιτική σκηνή, τέλος πάντων. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχουμε την πιστοποίηση και την δυνατότητα σαν διασώστες, μόνο εμείς και οι νοσηλευτές πενταετούς, οι πανεπιστημιακοί νοσηλευτές δηλαδή, να καλύπτουμε, φυσικά και οι γιατροί, να καλύπτουμε περιστατικά με σε γήπεδο. Δηλαδή, να υπογράφουμε φύλλο αγώνα σε γήπεδο αντί γιατρού. Μπορούμε κάλλιστα δηλαδή να καλύψουμε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα οποιασδήποτε κατηγορίας μέχρι και άλφα εθνική. Κάτι εναλλακτικό δηλαδή. Έτσι. Ναι. Γίνονται προσπάθειες και έχουμε τη δέσμευση Θεσσαλονίκη πριν λίγους μήνες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας προς το διοικητή του ΕΚΑΒ Ελλάδος, τον πρόεδρο, ότι θα μπει το επόμενο διάστημα στα ΕΗ. Θα γίνει, ας πούμε, η ειδικότητα παραμέδειξη όπως είναι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πενταετούς φοιτηση βέβαια θα είναι αυτό, θα είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά θέλω να σας πω ότι συνεχώς αναβαθμίζεται. Δίνεται ιδιαίτερη βάση, γιατί αναβαθμίζεται η ειδικότητα. Η παροχή πρώτων βοηθειών είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη. Έτσι. Για ένα κράτος, για μια πόλη, για μια κοινότητα. Μια κοινωνία ανθρώπων είναι ποιότητα ζωής, να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που να ξέρουν σωστές πρώτες βοήθειες, να μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή όταν χρειαστεί. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Αγγελάκη. Ελπίζουμε να πείσατε αυτούς που θα ενδιαφέρονται να τους δώσετε μια διαφορετική πρόταση που ενδεχομένως δεν την είχαν σκεφτεί να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα. Εμείς θα είναι κάποιοι ράδετρα, θα είμαστε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή. Να θέλουν να γνωρίζουν και το προσωπικό και με τα μηχανήματα. Καλή σε όσους υποβάλλουν την αίτησή τους και καλή θητεία. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα ανοίξει το τμήμα, μια και αν δεν κάνω λάθος χρειάζεται 18 άτομα και μέχρι πριν λίγη ώρα ήταν γεγραμμένοι 16. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, κύριε Αγγελάκη. Καλημέρα.